κυριοποιήθηκε η διαμόρφωση της αισθητικής του κτηρίου της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης, μια ενέργεια που έγινε με πρωτοβουλία των ίδιων των επαγγελματιών που στεγάζουν τις επιχειρήσεις τους μέσα στο κτίριο της Δημοτικής Αγοράς, αφού όπως αναφέρει ο κ. Μπατζακίτης, καμία ως τώρα Δημοτική Αρχή εδώ και χρόνια δεν έχει ενεργήσει πάνω στο θέμα. Πράγματι, συνεχίζοντας και να ολοκληρώσουμε την παρέμβαση που κάναμε, την αισθητική παρέμβαση στο κτίριο, βλέπουμε ότι τόσα χρόνια υπάρχει μια αδράνεια από όλες τις δημοτικές αρχές που πέρασαν από την Ξάνθη. Αυτό είναι βέβαια ένα άσχημο φαινόμενο για μας, γιατί το κτίριο αυτό είναι ένα ιστορικό κτίριο, ένα διατηρητέο μνημείο και όφυλαν τουλάχιστον να δουν την καλλιεστησία του κτιρίου σε ό,τι αφορά τα κοινόχρηστα μέρη. Δεν είναι όλα τα κτίρια, όλο το κτίριο δεν ανήκει στους επαγγελματίες, δεν νοικιάζουμε όλο το κτίριο. Υπάρχουν πάρα πολλά μέρη που είναι κοινόχρηστα και τουλάχιστον από το 97 θέλουν βάψιμο. Οπότε είπαμε ότι θα προχωρήσουμε μονομερώς σε κάποια τμήματα, τμηματικά δηλαδή, στην διευθέτηση λίγο των χώρων και είδαμε ότι τελικά ο σκοπός ήταν ειδητός, διότι στις μεγάλες φωτογραφίες που έχουμε βγάλει αφενός μεν διαμορφώνει κάπως τον χώρο, τον καθαρίζει και τον ευπρεπίζει, αφετέρου δε έχουμε την ιστορία των Γκρεοπολών, μια ιστορία που κρατάει πάνω από 100 χρόνια. Και θα θέλαμε να τιμήσουμε μέσα από αυτή την ευκαιρία τους παλιούς Γκρεοπόλους, οι οποίοι μας μεταλαμπάδευσαν το επάγγελμα και μας το δώσανε ώστε να μπορούμε εμείς σήμερα να υπάρχουμε, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχαμε. Και όπως λέει και η τεράστια κυρία Αρβελέρ, ότι άνθρωπος χωρίς παρελθόν δεν έχει μέλλον. Ακόμη αναφορά έγινε από τον κύριο Μπατζακίδη στις τιμές πώλησης κρεάτων από κάποιους συλλόγους στα πλαίσια των γιορτών της παλιάς πόλης, οι οποίοι πουλούσαν ακριβότερα το σουβλάκι από ό,τι το είχαν αγοράσει. Πράγματι, οι γιορτές παλιάς πόλης, οι φετινές ήταν κάτι το εξαιρετικά τρομερό, δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα. Είχαμε απίστευτα πολύ κόσμο από πολλές περιοχές και είναι κάτι που το τονίζω και το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η Ξάνθη αξίζει να έχει τέτοια επισκεψιμότητα. Είναι μια πανέμορφη πόλη, έχει ένα πανέμορφο οικισμό, είναι μια ζωντανή πόλη όπως θα έλεγα, με τους πολιτιστικούς λόγους τους οποίους αξίζουν συγχαρητήρια, τον Ερυθρό Σταυρό, τους εθελοντές, τον σύλλογο της Καπακομανίας που μάζευε τα καπάκια για ένα πολύ ωραίο σκοπό για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων. Ένα από τα αρνητικά, και αυτό είναι προσωπική μου άποψη, μπορεί και να είμαι λάθος, είναι ότι όταν παίρνεις ένα προϊόν στο 1/3 της τιμής δεν το πουλάς την τριπλάσια. Είναι άσχημο σαν φαινόμενο, δηλαδή 10 σουβλάκια είναι 15 ευρώ. Είναι αρκετά τα λεφτά. 10 σουβλάκια και 10 σουτζουκάκια μας κάνουν 30 ευρώ. Είναι πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά για μια υπηρεσία η οποία δεν είναι όπως θα έπρεπε σε ένα κατάστημα, για παράδειγμα. Μην ξεφύγουμε από τον καθαρά πολιτιστικό τρόπο σκέψης σε αυτόν τον άκρατο επαγγελματισμό. Δεν δημιουργήθηκαν οι γιορτές για αυτό το πράγμα. Ένας εκ των σκοπών, της δημιουργίας των γιορτών ήταν η τόνωση της τοπικής οικονομίας. Αυτό επετεύχθη. Λειτουργήσε ευεργετικά. Λειτουργήσε πάρα πολύ θετικά για την τοπική οικονομία. Μια τεράστια πλειάδα επαγγελμάτων ωφελήθηκε από αυτό το πράγμα. Να μην αναφέρω τώρα ένα σωρό επαγγέλματα. Αυτά όσον αφορά τις γιορτές. Να δούμε στο μέλλον ότι δύο θεσμοί δεν αρκούν μονάχα για την πόλη της Ξάνθης και δεν είναι δίκαιο. Θα θέλαμε ο τουρισμός και η επισκεψιμότητα να συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, της αξίζει, όχι μόνο οι γιορτές παλιάς πόλης και το καρναβάλι, και να δούμε ότι ακόμη και αυτοί οι δύο θεσμοί δεν πρέπει ποτέ να φτάσουμε σε σημείο να πούμε ότι κάθε πράγμα που ακμάζει, παρακμάζει κάποια στιγμή. Εμείς θα πρέπει να το κρατάμε σε ακμή, να μην υπάρχει ποτέ ευθύνουσα πορεία. Ολοκληρώνοντας, ο ΕΒΕ αναφέρει σε σχετική επιστολή που εξέδωσε πως πρέπει να οφείλουμε να κρατήσουμε τον θεσμό των γιορτών παλιάς πόλης ως κόριο οφθαλμών. Είναι υποχρέωσή μας για την επόμενη γενιά. Κανένας επισκέπτης δεν πρέπει να φύγει απογοητευμένος ή στενοχωρημένος από μια άσχημη συμπεριφορά. Ο θεσμός θέλουμε και είναι απέτηση όλων μας ως κληρονομιά της πόλης μας πλέον να παραμείνει στην ακμή του και όχι να παρακμάζει, να μην φθήνει, και σε αυτό υποχρέωση έχουμε όλοι μας. Ολόκληρη η πόλη και πρώτοι και καλύτεροι εμείς, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι και καταστηματάρχες του ως πρεσβευτής της πόλης της Ξάνθης, που ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τους επισκέπτες τουρίστες.